Στον πάγο μπαίνει η διαδικασία της παραχώρησης τμήματος χερσαίας ζώνης του Λιμένα στον Δήμο Ηρακλείου, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου γνωμοδότηση είναι βαρύνουσα σημασίας, εκφράζει αντιρρήσεις, ενώ επιφυλάξεις εκφράζουν τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού και Μεταφορών. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να έχουν εκτελεστεί παράνομα έργα στην επίμαχη περιοχή ή παράνομα έργα ιδιωτών, προκειμένου να προχωρήσει η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης, καθώς η απόφαση θα είναι παράνομη. Κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό το οποίο ζητάει να διευκρινιστεί και διασαφινιστεί από τις υπηρεσίες, εάν υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα μέσα στο κομμάτι που παραχωρείται στην χερσαία ζώνη. Διαφορετικά δεν είναι σύνομο αυτό. Άρα λοιπόν οι ενστάσεις είναι τα αρμόδια υπουργεία. Ακριβώς. Εάν δεν δώσουν την οριστική έγκριση, δεν μπορεί να γίνει όχι. Όπως είναι ήδη γνωστό, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο παραλιακός δρόμος Αλικαρνασσού κρίθηκε παράνομος. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το αν τελικά προτίθεται ή όχι να παραχωρήσει τμήμα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα στον Δήμο Ηρακλείου. Ερωτηματικά προκαλεί και η στάση του Υπουργείου Οικονομικών και αν τελικά αυτή εκφράζει ή όχι τη στάση της κυβέρνησης. Μετά από πολλές αναβολές, η υπόθεση τελικά θα εκδικαστεί τις επόμενες μέρες στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου από το 2013, όπως επιβεβαιώνει ο Μινάς Παπαδάκης. Έχει πάρει πάρα πολλές αναβολές στο δικαστήριο και από ό,τι έχει πει το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα δοθεί άλλη αναβολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου τόνισε την ανάγκη να ζητηθεί εκ νέου αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου να κερδιθεί χρόνος σε πολιτικό επίπεδο για τη δρομολόγηση λύσης. Πάντως, το καυτό αυτό θέμα μπαίνει και πάλι στον πάγο.